Ο τύπος 1, ο παιδικός διαβήτης, είναι συγκριτικά πιο σπάνιος, αφορά το 5% των περιπτώσεων και οφείλεται στο γεγονός ότι ο ίδιος ο οργανισμός καταστρέφει εκείνα τα κύτταρα του παγκρέατος που παράγουν την ινσουλίνη. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ακριβώς γίνεται αυτό. Τελευταίες μελέτες στη Φιλανδία λένε ότι ο θυλασμός προφυλάσσει από την εμφάνιση του διαβήτη στα παιδιά. Και ερχόμαστε στο τύπο 2, που αφορά τους ενήλικες και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Δεν είμαστε καταδικασμένοι να παρουσιάσουμε ζαχαρόδη διαβήτη. Κάπου φταίμε και εμείς για να εμφανίσουμε την νόσο. Δεν φταίει ούτε η κακιά μας ημέρα, ούτε το κακό το ριζικό μας. Κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Και τι είναι αυτό? Είναι η καθιστική ζωή. Έχουμε σταματήσει να κινούμαστε, δεν λέμε να γυμναζόμαστε, είναι πολυτέλεια. Έχουμε σταματήσει να κινούμαστε. Όπου θέλουμε να πάμε, ανεβαίνουμε στο μηχανάκι, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, παίρνουμε ένα ταξί. Και αν το καλοσκεφτείτε, ούτε 10 λεπτά, ούτε 1/4 δεν αφιερώνουμε τη μέρα για να περπατήσουμε. Θέλουμε να πάρουμε μια εφημερίδα, παίρνουμε το αυτοκίνητό μας και πηγαίνουμε στο περίπτερο. Θέλουμε να πάρουμε ένα γάλα, πάλι το ίδιο κάνουμε. Ο άλλος παράγοντας που προκαλεί το ζαχαρόδι διαβήτη είναι η εμφάνιση της κοιλιακής παχυσαρκίας που λέμε εμείς οι γιατροί, δηλαδή να έχουμε παραπάνω κιλά, παραπανήσια κιλά στην περιοχή της κοιλιάς, το γνωστό σωσίδιο. Αυτό δεν είναι ένα απλό στομάχι, δεν πρέπει να καμαρώνουμε γι' αυτό, αλλά πρέπει να ανησυχούμε.